Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Με το σχέδιο νόμου που φέρνει η κυβέρνηση, στην πραγματικότητα κανείς δεν θα έχει σοβαρό λόγο να διαφωνήσει. Γνωρίζοντας όμως ότι απέχει πολύ από αυτό που ευαγγελίζεται ο τίτλος του. Από το να εξασφαλίσει ίση μεταχείριση και ίση πρόσβαση στα άτομα με αναπηρία και στη δικαιοσύνη, πόσο μάλλον σε τόσους άλλους τομείς της κοινωνικής ζωής. Γιατί τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ανάπηροι στην εργασία, την εκπαίδευση, την υγεία, την κοινωνική ασφάλιση, την κοινωνική ζωή γενικότερα, δεν επιλύονται με ευχολόγια ή ανέξοδες λύσεις, όπως επιχειρούν βέβαια διαχρονικά οι αστικές κυβερνήσεις. Σε αυτήν ακριβώς τη λογική εντάσσεται και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο σχετικά με την πρόσβαση των αμαία στη δικαιοσύνη. Φυσικά και συμφωνούμε ότι πρέπει να αλλάξουν αναχρονιστικές ή και προσβλητικές ορολογίες που τους αφορούν, όπως είναι αποτυπωμένες και στους διάφορους κώδικες, τους δικαστικούς κώδικες. Ωστόσο, αναρωτιόμαστε, αυτό είναι το κύριο ζήτημα? Αν μετονομαστούν οι κοφάλαλοι σε μη ομιλώντες κοφούς ή κοφοί, θεωρούμε ότι κάναμε κάτι σημαντικό και ικανοποιήσαμε τις υποχρεώσεις μας? Που ακόμα και αυτό βέβαια στο κείμενο δεν έχει γίνει με το σωστότερο τρόπο, όπως με συγκεκριμένες παρατηρήσεις επισημαίνουν οι αρμόδιοι φορείς, θα δούμε και τις νομοτεχνικές. Το ουσιαστικότερο όμως είναι ότι πίσω από τον εξοραϊσμό της ορολογίας, που ξαναλέμε ότι είναι επιβεβλημένος και δεν έχουμε διαφωνία με αυτό, στα άρθρα εξάλλου θα τοποθετηθούμε συγκεκριμένα. Τελικά όμως δεν κοστίζει και τίποτα στο αστικό κράτος και πίσω από αυτό τον εξοραϊσμό της ορολογίας προσπαθεί να κρύψει την πραγματική στρατηγική απέναντι στα άτομα με αναπηρία, που είναι βέβαια εναρμονισμένη με αυτήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τελικά είναι αντιλαϊκή και αντιαναπηρική. Όταν, για παράδειγμα, δεν υπάρχει πολιτική πρόληψη της αναπηρίας, όταν μόνο το 5% των ατόμων με αναπηρία εισάγονται στην εργασία, όταν η αποκατάσταση της αναπηρίας γίνεται κατά κύριο λόγο στον ιδιωτικό τομέα και με ίδια έξοδα, όταν μέσω των κέντρων πιστοποίησης αναπηρίας μειώνονται συστηματικά τα ποσοστά αναπηρίας και κόβονται τα επιδόματα, πράγμα που αντικατοπτρίζεται και στο φετινό προϋπολογισμό, όπου προβλέπεται στον ΟΠΕΚΑ μείωση των εσόδων κατά 410 εκατομμύρια ευρώ, τότε μπορούμε πράγματι να μιλάμε για φιλοαναπηρικές πολιτικές, ισοτιμία και ανθρώπινα δικαιώματα? Κουβέντα λοιπόν για ό,τι αποτελεί κόστος και προϋποθέτει το αστικό κράτος να βάλει το χέρι στην τσέπη. Όμως, ακόμα και αν μιλήσουμε μόνο για τα ζητήματα που αφορούν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, όπως προβλέπονται με τις διατάξεις του νομοσχεδίου. Αλήθεια, κύριε Υπουργή, πώς θα εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα των αμαία στις υπηρεσίες της δικαιοσύνης χωρίς την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού, χωρίς τη διαμόρφωση της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής? Ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικοί οι φορείς στις περιγραφές τους. Νομίζω απαρέλκει και να επαναλάβουμε τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν και είναι γνωστές. Αντιμετωπίζονται ακόμα άραγε αποτελεσματικά τα προβλήματά τους με το να ορίζεται ένας αρμόδιος δικαστικός υπάλληλος σε κάθε δικαστήριο που θα ασχολείται με αυτή την κατηγορία των συνανθρώπων μας, την ίδια ώρα που εξακολουθούν να υπάρχουν στα δικαστήρια, με ευθύνη όλων σας βέβαια, τεράστια κενά σε δικαστικούς υπαλλήλους? Δεν είναι τυχαίο εξάλλου, κατά τη γνώμη μας, που δεν εμφανίστηκε και η Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων να τοποθετηθεί στο νομοσχέδιο. Αυτός, για παράδειγμα, ο ένας υπάλληλος στα μεγάλα πρωτοδικεία της Αθήνας και αλλού θα αναλαμβάνει την εξυπηρέτηση όλων εκείνων που έχουν ιδιαίτερη ανάγκη βοήθειας για την πρόσβαση στις υπηρεσίες και λύθηκε το πρόβλημα? Θα τους παίρνει μάλλον βέβαια και στην πλάτη του, γιατί στο πρωτοδικείο της Αθήνας δεν λειτουργούν και τα ασανσέρ, τα περισσότερα κτίρια. Ή στις γραμματείες σε ορισμένα περιφερειακά δικαστήρια με ένα ή δύο υπαλλήλους, αυτός ο ίδιος υπάλληλος θα ορίζεται και υπεύθυνος για τα άτομα με αναπηρίες? Δεν ξέρω για ποιον αποτελεί μεγαλύτερο εμπεγμό, προς τους εκείνους τους συμπολίτες μας ή προς τους ίδιους τους δικαστικούς υπαλλήλους. Είναι προφανές ότι τέτοιες ρυθμίσεις, παρότι επί της αρχής με αυτές δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς, γίνονται περισσότερο για τις εντυπώσεις παρά για την ουσιαστική διευκόλυνση και επίλυση των προβλημάτων. Μήπως αντιμετωπίζονται ακόμα αποτελεσματικά τα προβλήματα
την ίδια ώρα που συνολικά η κτηριακή και η υλικοτεχνική υποδομή των δικαστηρίων παραμένει άθλια και ανεπαρκής. Πώς λοιπόν με τέτοιες αρνητικές προϋποθέσεις θα αντιμετωπιστούν οι δικές και σύνθετες ανάγκες των αναπήρων? Όμως ακόμα και η συμπερίληψη στον κατάλογο της πολύπαθης νομικής βοήθειας, τη δυνατότητα που δίνεται και για τους ανάπηρους με ποσοστό 67% και πάνω ανεξάρτητα από το εισόδημά τους, με την οποία φυσικά και συμφωνούμε. Όμως αυτή η ρύθμιση θα λύσει, για παράδειγμα, το πρόβλημα των αναπήρων και των οικογενειών τους που απειλούνται με πληστηριασμούς κατοικίας από τις τράπεζες, από τα αρπακτικά των φάντσι το δημόσιο? Είδαμε πολύ πρόσφατα ένα τέτοιο παράδειγμα. Θα λύσει το πρόβλημα αυτών που απειλούνται με διακοπή του ρεύματος ή του νερού? Δηλαδή θα έρχεται το αστικό κράτος να κατάσχει, να βγάζει τον πληστηριασμό το σπίτι ενός αμαία από τα λαϊκά στρώματα, και το πρόβλημα είναι αν θα του παράσχει τελικά δωρεάν δικηγόρο για να πάει στα δικαστήρια να το υπερασπιστεί. Να σε κάψω Γιάννη μου, δηλαδή να σε λείψω λάδι. Κενό γράμμα όμως παραμένει αν δεν αγγίζει και τα όρια της πρόκλησης και η πρόβλεψη στο άρθρο 3 για την ίση μεταχείριση των ατόμων με αναπηρίες και χρονίως πασχόντων στα θέματα κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής ασφάλειας, της υγειονομικής περίθαλψης, την εκπαίδευση και σε άλλες κοινωνικές παροχές. Αυτή βέβαια πρέπει να εξασφαλίζεται, δεν διαφωνεί κανείς, εξασφαλίζεται όμως στην πραγματικότητα. Γιατί τελικά δεν έχει καμία σχέση με την σκληρή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, που έχουν πολλαπλά χτυπηθεί από αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα όλων των κυβερνήσεων, τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια. Με τις συνέπειες βέβαια να γίνονται ακόμα πιο δραματικές τα χρόνια της κρίσης και της πανδημίας. Με μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις, ενώ αυτοί που παίρνουν επιδόματα μέσω της διαδικασίας των ΚΕΠΑ έχουν μειωθεί κατά 80.000 και τα επιδόματα είναι παγωμένα εδώ και 11 χρόνια. Τα τελευταία 10 χρόνια οι συνταξιούχοι αναπηρίας του ΙΚΑ από το 14% του συνόλου των συνταξιούχων που ήταν μειώθηκαν μόλις το 5%. Αυτή είναι η ίση πρόσβαση λοιπόν στην κοινωνική ασφάλιση. Ενώ φτάσατε στο σημείο ακόμα να κόψετε το επίδομα από τα ορφανά παιδιά που έπαιρναν τη σύνταξη του θανόντα γονιού τους, δημιουργώντας τραγικές καταστάσεις για τις οικογένειές τους. Την ίδια στιγμή, με τους αντιασφαλιστικούς νόμους Κατρούγκαλου και Βρούτσι, οι αναπηρικές συντάξεις έχουν γίνει κυριολεκτικά φιλοδόρημα. Εκτός βέβαια αν εννοείται ως ίση μεταχείριση το τσεκούρμα των συντάξεων, που πράγματι γίνεται προς πάσα κατεύθυνση. Το ίδιο σημαίνει και με την υγειονομική περίθαλψη, όπου με σειρά αποφάσεις περικόπηκαν δραματικά οι θεραπείες σε μια σειρά κατηγορίες, φυσικοθεραπείες, εργοθεραπείες, λογοθεραπείες κλπ. Ανάλογες περικοπές έγιναν και στις παροχές τεχνολογικών βοηθημάτων. Ταυτόχρονα, η ιδιωτικοποίηση στην υγεία, την πρόνοια και την αποκατάσταση, οι αντιασφαλιστικοί νόμοι έχουν οδηγήσει στην εξαθλίωση ένα μεγάλο κομμάτι των αναπήρων και των οικογενειών τους με τα χαμηλότερα εισοδήματα. Και ξέρετε, ο ανάπηρος πρώτα και κύρια έχει ανάγκη από όλες τις υπηρεσίες υγείας και αποκατάστασης για να καλύπτει με τον καλύτερο τρόπο, με όρους αξιοπρέπειας και ασφάλειας, με ό,τι έχει κατακτήσει η επιστήμη, να μπορεί να αντιμετωπίζει τα συγκεκριμένα προβλήματα που έχει. Το τσουνάμι της ακρίβειας σήμερα σκορπίζει ακόμα μεγαλύτερη απόγνωση και απελπισία στις οικογένειες των ατόμων με αναπηρίας και σε όλο τον κόσμο βέβαια. Οι διαμαρτυρίες, οι αγώνες που εμφανίζονται αφήνουν την κυβέρνησή σας αδιάφορη, που ως τώρα δεν έχει ανταποκριθεί στα ζωτικά αιτήματα που έχει προβάλει το αγωνιστικό αναπηρικό γονεϊκό κίνημα, και σε αυτούς απαντάτε με τα διάφορα pass και voucher για να έχουν και εδώ ισότητα στη φτώχεια. Γι' αυτό τελικά αποδεικνύεται προσχηματικό το ενδιαφέρον της κυβέρνησης περί προσβασιμότητας στον ΑΜΕΑ και μένει μόνο σε ανέξοδες νομοθετικές επιλογές.
όταν ακόμα και για αναγκαίες υπηρεσίες και προϊόντα χρειάζεται να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Τελικά αυτό που σας ενδιαφέρει και εξασφαλίζετε είναι το πώς τα εμπορεύματα των διαφόρων ομίλων θα αποκτούν πρόσβαση στους πελάτες αμαία και όχι πώς αυτά θα εξασφαλίζονται ελεύθερα για όλους. Το ΚΚΕ, όπως επανειλημμένα έχουμε αναδείξει, διεκδικεί με βάση τις πρόσθετες ανάγκες των αναπήρων και με στόχο την άμεση ανακούφιση των ίδιων και των οικογενειών τους, ένα αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν σύστημα υγείας, πρόνοιας, ειδικής αγωγής και αποκατάστασης, με απαγόρευση κάθε επιχειρηματικής δράσης και δράσης των ΜΚΟ. Μέτρα προστασίας από την ακρίβεια, κανένα σπίτι ανάπηρου, κανένα λαϊκό σπίτι να μην μένει χωρίς ρεύμα, τηλέφωνο και τρόφιμα, κατάργηση όλων των φόρων στο ρεύμα στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, γενναία μείωση τιμών και πλαφών στα βασικά είδη, στην ενέργεια, στο φυσικό αέριο και στα καύσιμα, κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας. Διεκδικούμε να καταργηθεί τώρα για τα αμαία η πληρωμή των δημοτικών τελών, να αυξηθούν όλα τα επιδόματα αναπηρίας κατά 100 ευρώ με πρόβλεψη τέτοια, ώστε κανένα επίδομα και σύνταξη να μην πέφτει κάτω από τα 650 ευρώ. Την επαναφορά των επιδομάτων αναπηρίας στα ορφανά παιδιά αμαία που κόπηκε επειδή παίρνουν τη σύνταξη του θανόντα γονιού τους. Επέκταση των επιδομάτων και στις κατηγορίες που μέχρι σήμερα δεν παίρνουν. Κοφοί μεταξύ 18 και 65 ετών, πάσχοντες από άνδη, Αλτσχάιμερ και άλλα. Να μην κόβεται το επίδομα αναπηρίας από τους εργαζόμενους ή τους συνταξιούχους. Διεκδικούμε γενναία επιχορήγηση του ΕΟΠΗ από τον κρατικό προϋπολογισμό για να καλύπτονται κατά 100% από το κράτος τα αναγκαία φάρμακα, εξετάσεις, θεραπείες και τεχνολογικά βοηθήματα σύμφωνα με τα παραπεμπτικά των γιατρών, χωρίς πλαφών και εξαιρέσεις, ανεξάρτητα αν είναι ασφαλισμένοι ή ανασφάλιστοι, Έλληνες μετανάστες ή πρόσφυγες. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων για την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας, ειδικής αγωγής και αποκατάστασης. Να μην γίνεται καμία απόλυση συμβασιούχου και να απαγορευτούν οι απολύσεις των αναπήρων και των γονέων αμαία. Να επανέλθει η διάταξη που είχε καταργηθεί για τη συνταξιοδότηση όλων των γονέων, κηδεμόνων και συμπαραστατών με 25 χρόνια υπηρεσίας ή 7.500 ένσημα και σε περίπτωση που υπάρχει ζευγάρι να ισχύει η δυνατότητα και για τους δύο. Σύνταξη γύρατος στα 60 χρόνια στις μητέρες βαριά αναπήρων παιδιών που έχουν συμπληρώσει 1.500 ένσημα τα πρώτα 10 χρόνια της ασφάλισής τους και σταμάτησαν την εργασία τους για να φροντίσουν το παιδί τους. Να διευκολύνονται σε βάρδιες, ακόμα και να απαγορεύεται η νυχτερινή εργασία σε όσους έχουν ευθύνη βαριά ανάπηρου. Να επεκταθεί το μειωμένο ωράριο και ειδική άδεια που ισχύει για τους γονείς των παιδιών με αναπηρία στο δημόσιο και στους γονείς και δαιμόνες συμπαραστάτες των ατόμων με αναπηρία και στον ιδιωτικό τομέα. Να αναβαθμιστούν τώρα οι υπάρχουσες δημόσιες δομές όπως τα Ιδρύματα Χρονίων Παθήσεων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή με εξυγχρονισμό των κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, με μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, χρηματοδότηση με βάση τις ανάγκες αλλά και δημιουργία νέων σύγχρονων δημόσιων δομών, πλήρως εξοπλισμένων και στελεχωμένων, χρηματοδοτούμενων αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό, με δωρεάν υπηρεσίες ανοιχτής ή κλειστής περίθαλψης ή φιλοξενίας, προσωρινής ή μόνιμης παραμονής των βαριά αναπήρων για τη στήριξη αυτών και των οικογενειών τους. Ζητάμε προσωπικό βοηθό για όλους τους ανάπηρους που έχουν ανάγκη παιδιά και ηλικιωμένους, χωρίς όρια ηλικίας, ενταγμένους με μόνιμη και σταθερή δουλειά σε δημόσιες δομές, στα πλαίσια ενός εθνικού συστήματος υγείας και πρόνοιος, με καμιά βέβαια εμπλοκή διαφόρων εταιριών και ιδιωτών. Γενναίο πρόγραμμα χτισήματος νέων σύγχρονων ειδικών σχολείων για να εξασφαλιστεί η κάλυψη όλων των μαθητών που έχουν ανάγκη ειδικό σχολείο και να σταματήσει αυτό το έσχος των υπεράριθμων και επικίνδυνων ειδικών σχολείων. Πρέπει να αντικατασταθούν επιτέλους και εδώ και τώρα τα ακατάλληλα κτίρια που τελικά αποτελούν και την πλειοψηφία των περιπτώσεων
και να καταργηθεί, αν θέλετε, ιδιαίτερα σε αυτές τις ευαίσθητες κατηγορίες ο παράδεικτος θεσμός των αναπληρωτών, να μονιμοποιηθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί εργαζόμενοι και οι εργαζόμενοι στην ειδική αγωγή. Ολόπλευρα μέτρα στήριξη των αναπήρων φοιτητών, με μόνιμους διερμηνείς νοηματικής γλώσσας στο πανεπιστήμια, βιβλία Μπράιλ, μεγένθηση για τους φοιτητές και βέβαια δημόσιο σύστημα μεταφοράς και υπηρεσία στήριξη των φοιτητών στις σχολές. Ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό όλων των ΚΔΑΠΑ ΜΕΑ, ένταξή τους στο δημόσιο, κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Εξασφάλιση λειτουργίας όλων των δομών που ανήκουν σε ΜΚΟ με την ευθύνη του κράτους και ένταξή τους στο δημόσιο, γιατί δεν μπορεί κανένα παιδί χωρίς οικογένεια, κανένα κακοποιημένο παιδί, κανένα παιδί με αναπηρία ή βαριά ανάπηροι συνάνθρωποι μας και ηλικιωμένοι να είναι στα χέρια ιδιωτών με τα διάφορα τραγικά που βλέπουμε να επαναλαμβάνονται. Να δημιουργηθεί δημόσιο δίκτυο προστατευόμενων εργαστηρίων για τους ανθρώπους με νοητική στέρηση, πολλαπλές αναπηρίες και ψυχικές παθήσεις, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα και 100% απορρόφηση των προϊόντων τους από το κράτος. Όλα αυτά έχουν ανάγκη πραγματικά τα άτομα με αναπηρία, οι χρόνιοι ως πάσχοντες. Όλα αυτά όμως αντιμετωπίζονται ως κόστος από όλες διαχρονικά τις κυβερνήσεις. Γι' αυτό και επιλέγετε να περιορίζεστε και να νομοθετείτε τέτοιες ανέξοδες λύσεις για να τους χρυσώνετε το χάπι. Για το λόγο αυτό, επί της αρχής θα τοποθετηθούμε με το παρόν στο νομοσχέδιο και βέβαια θα ψηφίσουμε και θα διαφοροποιηθούμε σε συγκεκριμένα άρθρα και διατάξεις του αυτού. Ευχαριστώ πολύ.